Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων Ιδωδεκάς, οι δάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες οι στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Θέλω απόψε, εδεσιμότη πατέρες και ευσεβές ακροατήριον, θέλω απόψε να είμαι ειρηνικός. Πράγμα που δεν συμβάζεται με τον εκρηκτικό χαρακτήρα μου, όπως λέγουν οι κατηγοροί μου. Θέλω να είμαι, λέγω, ειρηνικός, διότι άλλωστε έχουμε 3 μήνες ανακοχή μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας. Ψευδής ανακοχή είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ανακοχή είναι. Θέλω ο λόγος μου να είναι σήμερα όχι καταράχτης, αλλά να είναι ένα ριάκιο. Και το ριάκιο πολλές φορές ποτίζει πολύ ευεργετικότερο από τον καταράχτη. Θέλω να είμαι επικοδομητικός σήμερα. Θα σας παρακαλέσω να με βοηθήσετε εις τούτο. Ναι, γι' αυτό και εγώ αρχίζω σήμερα το κήρυγμα με έναν λόγο του Αγίου Κοσμά, ο οποίος είναι πρότυπον ιεροκήρυκος, πρότυπον. Ο Άγιος Κοσμάς λέει σε κάποια ομιλία του ότι στο μοναστήρι που ήμουν, λέει, 20 χρόνια στο μοναστήρι, μια αιτία που σήμερα οι ιεροκήρυκες δεν είμαστε εντάξει, δεν προηγείται ένα προστάδιο καταρτισμού μας μέσα στα κέντρα της Ορθοδοξίας. Είτε αδελφότητες λέγονται, είτε μοναστήρια λέγονται. Ήταν 20 χρόνια μέσα εκεί, εις Κήτο. Και λέγει μέσα ότι διάβασα, λέει, πολλά βιβλία, λέει. Διάβασα τα βιβλία όλων των ανθρώπων, λέει. Είδα όλες τις πίστες, όλα που πιστεύουν. Και είδα ότι όλα είναι κάλπικα νομίσματα. Κάλπικος παράς είναι, λέει. Ένα είναι το γνήσιο νόμισμα, ένα είναι το διαμάντι, και το διαμάντι που αστράφτει από όλα στα πλευράς του είναι η πίστη των χριστιανών, η πίστη η Ορθόδοξος. Σε αυτή γεννηθήκαμε, σε αυτή βαπτιστήκαμε και σε αυτή θα πεθάνουμε, λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Μάλιστα. Και όπως λέγει και ο Απόστολος, πιστός ο λόγος, η αλήθεια την οποία κηρύσσει η Αγία, η Ορθοδοξία μας είναι αλήθεια η οποία αποδεικνύεται δια πολλών τεκμηρίων, δια πολλών αποδείξεων. Ποια έχει αποδείξεις? Μάλιστα έχει αποδείξεις. Μία εκ των αποδείξεων ποια είναι? Τα θαύματα. Καμία άλλη θρησκεία δεν έχει τα θαύματα τα οποία έχει η Αγία μας θρησκεία. Πιο πρώτο και πιο δεύτερο να αναφέρουμε, να μνημονεύσουμε που αποδεικνύει το καθένα από αυτό την αλήθεια της πίστεώς μας. Όπως λέγω συχνά επάνω στη Φλόρινα, στα χωριά που πηγαίνω, παντού όπου κηρύσω, αλλά και εδώ στην Αθήνα που μου δίνεται ευκαιρία, λέγω, εάν μπορείς να μετρήσεις τα άστρα του ουρανού, αν μπορείς να μετρήσεις την άμμο της θαλάσσης, αν μπορείς να μετρήσεις τα σταγόνα των ωκεανών και αν μπορεί να μετρήσεις τα φύλλα των δασών, αλλά τόσο τότε μπορεί να μετρήσεις τα θαύματα που έκαμνε, κάμνει και θα κάμνει η σπίσμα των αθέων μέχρι συντελείας των αιώνων ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Μάλιστα. Και όπως λέει κάποιος άλλος, ότι θα πρέπει, λέει, για να περιγράψουμε τα θαυμάσια, τα θαύματα της θρησκείας μας, της πίστεώς μας, πρέπει, λέγει, να γίνει η θάλασσα μπελάνη και ο ουρανός χαρτί και τα δέντρα να κοπούν και να γίνουν μολύβια και πάλι δεν φτάνουν να περιγράψουν τα θαυμάσια, τα θαύματα της πίστεώς μας. Υπερβολικά φαίνονται αυτά, ποιητικά φαίνονται? Όχι, θα παρακαλώ. Αν θέτε, διαβάστε το τέλος
του Ευαγγελίου, πώς τελειώνει το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που λέγει ότι έστει και άλλα πολλά, λέει, τα οποία δεν περιγράφονται. Αν θελήσουμε τα περιγράψουμε, ολίγα εγώ περιέγραψα, λέει. Αν θέλουμε να περιγράψουμε, ουδε τον κόσμο όλων χωρίσε τα βιβλία τα οποία πρέπει να γράψουμε γι' αυτό. Είναι λοιπόν αναρρύθμιτα. Εγώ λοιπόν απόψε που ήρθα εδώ στην αγάπη σας, θα σας παρακαλέσω, θα σας να προσέξετε, θα ομιλήσω μόνον δια δύο θαύματα. Το ένα θαύμα δεν είναι απλώς ένα θαύμα, αλλά έτσι συνοπτικώς το λέγω θαύμα, διότι είναι πίσω από το θαύμα αυτό είναι απειρία θαυμάτων. Και επίσης το άλλο θαύμα το ίδιο είναι και ακόμα εις έκταση και βάθος μεγαλύτερο από το πρώτο. Το ένα θαύμα που συνοψίζει πλήθος θαυμάτων, αναρρυθμίτων θαυμάτων, είναι, αγαπητοί μου, είναι ο φυσικός κόσμος. Είναι το υλικό σύμπαν. Είναι αυτά που βλέπουμε, όσα βλέπουμε. Είναι αυτά που η επιστήμη βλέπει με το μικροσκόπιο, βλέπει με το τηλεσκόπιο, βλέπει με τα ραντάρ, βλέπει με τα ποικίλα όργανα της επιστήμης, της τεχνολογίας, που παρουσιάζει καταπληκτικά πράγματα μπροστά στα μάτια μας. Μάλιστα, ορατά και αόρατα είναι ο κόσμος, ο φυσικός κόσμος αυτός. Μάλιστα. Πού είναι το θαύμα? Είναι ότι ήτανε εποχή, κατά την πίστη ημών, ότι δεν υπήρχε τίποτε, τίποτε απολύτως δεν υπήρχε. Από όλα όσα βλέπουμε, από τα υλικά πράγματα, από τα μικρότερα ως τα μεγαλύτερα, δεν υπήρχε τίποτε. Όχι, όχι, απαντούν οι ληστέ και οι άθεοι. Τι απαντούν? Υπήρχε ύλη, 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 ύλη. Ναι, υπήρχε ύλη. Για να το εξετάσουμε δύο λίγο. Αν και εγώ απόψε δεν έχω σκοπό να σας κάνω απολογητικό μάθημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού υπασχεθήκαμε ειρηνικό κήρυγμα, επιτρέψατε με να λέω λίγα να είπω επ' αυτού. Λέγουν ότι υπήρξε ύλη. Λοιπόν, αλλά η ύλη είναι η ύλη που την οποία αυτοί εκθιάζουν και την παρουσιάζουν έτσι, είναι αδρανής. Έτσι λέγουν αυτοί οι επιστήμοι. Ανατρέπονται με τα δικά τους επιχειρήματα. Παν το κινούμενο υπότενος κινείται. Ποιος την κίνησε την ύλη? Να έχει αυτή την ταχύτητα, την φοβερά ταχύτητα. Να περιστρέφονται οι πλανήτες με μια αστραπιαία ταχύτητα. Ποιος έδωσε την κίνηση? Ένα σβούρο έχει τον κινήσει. Ο σβούρος δεν κινείται μόνος του. Τον κινήσει και τον σβούρο ένα παιδί. Αυτά πως σβούρι αυτοί, όχι απλώς σβούρι, αυτοί είναι φοβερά πράγματα. Λοιπόν, η ύλη είναι αδρανής. Ποιος έδωσε στην ύλη την κίνηση, αυτή την καταπληκτική κίνηση? Λέγουν η ύλη, ναι, αλλά η ύλη είναι άλογος. Είναι άλογος η ύλη, δεν έχει λογική. Ενώ βλέπουμε με έναν λογική, ότι όλα έχουν αΐ γεωμετρή. Μέσα υπάρχει μέσα στο μικρότερο πράγμα γεωμετρία άλγεβρα. Φοβερά πράγματα, καταπληκτικά. Ποιος έδωσε στην ύλη νουν για να ποιήσει όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα? Λένε η ύλη, αλλά η ύλη είναι φθαρτή, δεν είναι αιώνιος. Το αποδεικνύουν επιστήμονες. Επιστήμη που ξέρει να γράφεται με έψιλον κεφαλαίο, αποδεικνύει, λέγει ότι είναι φθαρτή η ύλη. Θα έρθει η ώρα που το σύμπαν των υλικών θα σβήσει. Και αυτός ακόμα ο ήλιος που βλέπετε, θα σβήσει. Θα έρθει η ώρα, η στιγμή, όπως η καντήλα σβήνει όταν σωθεί το λάδι, έτσι αυτή η μεγάλη, ο ήλιος θα σβήσει όταν ξαντληθεί εκείνο το ύλη με την οποία καίγεται και φλογίζει και θερμαίνει και ζωγονεί τη φύση. Εδώ λοιπόν η ύλη, αλλά αυτή τίποτε. Θέλουν να δώσουν στην ύλη θεϊκάς ιδιότητας. Ξέρετε πώς μοιάζει αυτό? Εδώ έχουμε την Ακρόπολη που έρχονται από όλα τα σημεία του κόσμου και παρακολουθούν μικροί και μεγάλοι και θαυμάζουν όλο το αριστοτέχνημα αυτό που έκτισε η πατρίδα μας, την ώρα που οι άλλοι μας στις στέπες της Ρωσίας τρώγανε μελανίδια, εμείς χτίζαμε Παρθενώνας. Μεγάλο πράγμα, τιμητικό το έθνος μας, ιστορικό το έθνος μας. Μεγάλο. Λοιπόν, θαυμάζουν τον Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας, η Ακρόπολης, όλη αυτή, η ύλη, ποια είναι η ύλη? Το μάρμαρο. Λοιπόν, σύμφωνα με τη θεωρία των ληστών,
λέμε κι εμείς ότι τα μάρμαρα εκεί που ήταν θαμμένα μέσα στα βάθη, μέσα στα σπλαγιάς του πεντελικού όρους και κάτω στην πατρίδα μου την Πάρο, ότι εκεί τα μάρμαρα κάνουν σύσκεψη, μόνα τον σκεφτήκανε. Ότι τώρα θα βγούμε από μέσα από τη γη, τώρα θα μετακινηθούμε, τώρα θα πάμε στο εργαστήριο, τώρα θα αλλαξευθούμε μόνοι μας, τώρα θα πάρουμε σχήμα, τώρα θα γίνουμε κολόνες, τώρα θα γίνουμε ρυθμοί, τώρα θα γίνουμε αγάλματα ωραία και θα πάει μόνα τους. Είναι ποτέ έτσι μόνα τον αυτά, ποιος είναι, ποιος μπορεί να το παραδεχθεί αυτό? Εάν λοιπόν εσύ δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Παρθενώνας έγινε μόνος του έτσι φύτρωσμε, πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ότι αυτό το σύμπαν ολόκληρο που είναι απέρας αυτά έγινε έτσι. Δεν μπορεί να γίνουν έτσι αυτά. Κάποιος τα έφτιασε. Και κάποιος ο οποίος δημιούργησε αυτό το ωραιότατο σύμπαν είναι αυτός ο δημιουργός. Ας αφήσουμε λοιπόν τους ηλιστάς να φλιαρούν όσο θέλουν και ασυγκρούνται μεταξύ των υγνώμετων και αυτές και λαβρύνθος σκέψεων είναι. Ανοίγω εμείς την γραφή και εδώ μες στη γραφή είναι η απάντηση στο θέμα αυτό, στο ερώτημα αυτό είναι η απάντηση. Ποια είναι η απάντηση? Είναι η απάντηση την οποία δίδουν η γραφή, ότι μέσα εκεί είναι το πανόραμα. Στο πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής στην Γένεση είναι το πανόραμα, ένα πανόραμα, τρομερό πανόραμα. Όπως όταν ανεβαίνεις επάνω στην κορυφή ενός όρους, πάνω στον Όλυμπο, βλέπεις κάτω ένα θαυμάσιο πανόραμα. Όπως ανεβαίνεις επάνω στα Ιμαλάια, βλέπεις αστασάρπης επάνω, βλέπεις ένα πανόραμα. Έτσι ως επικορυφής όρους ανοίγοντας τη γραφή βλέπεις το πανόραμα. Το πανόραμα της δημιουργίας είναι. Τρομερό το πανόραμα. Ποιος το είδε? Το είδαν ποιοι? Οι άγγελοι το είδαν. Διότι οι άγγελοι πρώτης δημιουργίας του λίγου κόσμου δημιούργησαν οι άγγελοι. Πρώτης δημιουργίας υπήρχαν ο πνευματικός κόσμος. Ήταν οι άγγελοι. Ποιος άλλος το είδε? Το είδε και άνθρωπος. Άνθρωπος! Άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος? Το είδε, ποιος θα το πει από εσάς? Το είδε ο Μωυσής. Γι' αυτό λέγεται Θεόπτης. Θεόπτης. Τρόπον τεινά ενώπιον του Μωυσέως, σαν κινηματογραφική ταινία. Όπως βλέπεις κινηματογραφική ταινία, έτσι ενώπιον στα μάτια, στους οφθαλμούς, στην όραση, στην πνευματική, παρήλασε όλη η δημιουργία της κτίσεως θεατής. Το μέλλον, το παρελθόν, το είδε το παρελθόν από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, το είδε ο Μωυσής. Και το μέλλον, το είδε πάλι ένας άλλος, το είδε είναι ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Το πρώτο βιβλίο είναι το πανόραμα του παρελθόντος, των αιώνων. Το δε τελευταίο βιβλίο είναι το πανόραμα του μέλλοντος. Τι θαυμάσια πράγματα έχει γραφεί η αρχή και το τέλος. Έτσι λοιπόν είναι το αυτό. Ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται. Τι γίνεται? Ακούεται η φωνή. Μόνο ότι τα λόγια είναι αλυσύντομα, εν τούτης όμως τα λόγια αυτά περιέχουν μεγάλη σημασία. Και επιστημονική ακόμα σημασία. Ακούστη, λέει, μέσα στο χάος. Η γη δε αόρατος και κατασκεύαστος. Ακούστη η φωνή ανθρωποπαθής έκφρασης. Όπως μιλούμε εμείς, δεν μιλάει ο Θεός, αλλά έτσι εκφράζεται για να μας δώσουμε να καταλάβουμε, να πάρουμε μια έννοια. Έννοια. Τι έννοια? Ότι λέει γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Έλαμψε το φως. Το φως έλαμψε. Το φως. Τι είναι το φως? Ήλιο είναι, ενέργεια είναι. Τι είναι το φως? Η επιστήμη μέχρι σήμερα δεν έδωσε ορισμό του φωτός. Δεν κατόρθωσε να δώσει ορισμό του φωτός η επιστήμη μέσα. Αλλά η επιστήμη είναι κάτι καταπληκτικό πράγμα. Λέγουν ότι το φως έχει ταχύτητα άνευ προηγουμένου. Είναι ταχύτητα ότι στο δευτερόλεπτο παρακαλώ, στο δευτερόλεπτο παρακαλώ, τρέχει 300.000 χιλιόμετρα. Ήλιγκος σε καταλαμβάνει και διασχίζει και φθάνει παντού και διαχέεται το φως του, το φως του ηλίου διαχέεται. Θέλετε να λάβετε μια ιδέα? Πάρτε ένα πίνακα, σημειώσετε επάνω 300.000 χιλιόμετρα, πολλαπλασιάσετε το 300 επί 60,
Πλωσιάστε το άλλο παλιαριθμό επί το 60, πολλαπλασιάστε τον άλλο αριθμό επί 364, 65 μέρες και θα δείτε ένα ηλιγιώδη αριθμό, 3 εκατομμύρια. Αυτό λέγεται έτος, πώς λέγεται αυτό, αστρικών έτος, το οποίο, έτος, των αστέρων, αστρικών έτος, μάλιστα, του φωτός, τέτοιο είναι το φως αυτό, έρχεται από εκεί. Η δε πρώτη λοιπόν ημέρα είναι η δημιουργία του φωτός. Η δεύτερη ημέρα, δεν πρέπει να νοήσουμε την ημέρα ως μία μόνο ημέρα, μπορεί να είναι ημέρα και περίοδος μακρά. Εγώ όμως παραδέχομαι ότι είναι μία ημέρα, αν και αυτό οι πατέρες και οι δάσκαλοι έχουν την γνώμη στην οποία αυτό, ότι ήταν μακρά περίοδος διαρκείας μεγάλης, ούτε η θέληση ο Θεός. Λοιπόν, λέγει η δευτέρα ημέρα είτε γεννηθεί το στερέωμα. Ποιο είναι το στερέωμα? Το στερέωμα όπως ερμηνεύεται είναι το πρώτο στοιχείο, είναι το φως. Αλλά το άλλο στοιχείο τι είναι? Η ατμόσφαιρα. Δηλαδή η ατμόσφαιρα, να ξετυλιχθεί η ατμόσφαιρα ως ένα είδος παραπετάσματος, ως ένα είδος διαφράγματος, το οποίο να χωρίσει το μεν λεπτόν, το μεν νερό που έχει, που είναι υδρατμούς, να πάει προς τα επάνω. Προς τα επάνω σχηματίζει τα νέφη, τα μεγάλα, τα σαπεράντους δεξαμενάς, από τις οποίες τροφοδοτείται η γη, το δεκάτο να σχηματιστεί να είναι το νερό, το ίδωρο, αυτό το νερό. Δημιουργήθηκε το ίδωρο. Μετά αυτή είναι η δευτέρα ημέρα. Η τρίτη ημέρα είναι συναχθήτωσα τα ύδατα, λέει, που ήταν σκορπισμένα και καλυμμένα, μαζευθήκανε. Πώς μαζευθήκανε? Μέσα στις χειρότητες. Το ότι η γη δεν είναι επίπεδος είναι μεγάλη σοφία του Θεού. Επίπεδος δεν είναι επίπεδος, αλλά έχει κυλώματα, βαθιά κυλώματα. Και τα νερά λοιπόν έρευσαν μέσα στα κυλώματα της γης τα απέραντα και σχημάτισαν ποταμούς μεγάλους και σχημάτισαν λίμνες χαριτωμένες, όπως είναι η λίμνη των Πρεσπών, θέαμα, αλπικών θέαμα είναι. Είναι υψόμετρο επάνω σε 700-800 μέτρα, μια λεκάνη θαυμασία με τα πισπάνια φτηνά τα οποία έχει ο τόπος εκείνος, που έρχονται από τα διάφορα μέρη και θαυμάζουν το τοπίο εκείνο, το εξαίρετο τοπίο των μεγαλείων του Θεού. Τα νερά λοιπόν μαζευθήκανε μέσα σε βυθούς, μεγάλους βυθούς, τόσους βυθούς μεγάλους. Πόσο είναι τα Ιμαλάια? Ιμαλάια είναι 10.000. Αν πάρουμε τα Ιμαλάια, αν κάποιο χέρι πάρει τα Ιμαλάια και το βυθίσει μέσα στον Ατλαντικό ωκεανό, δε, θα καλυφθεί. Είναι βαθύτερο το βάθος των ωκεανών, είναι πιο βαθύ, έχει μήκος χιλιόμετρων, πολύ πριν περισσότερο από ό,τι έχει τα Ιμαλάια και οι Άλπες μέσα, που κάνουν τα μέσα, όπειρο μέσα, βάθος. Εκεί λοιπόν μέσα συνήκθησαν τα νερά μέσα στην θάλασσα, μέσα στα κυλώματα αυτά. Μετά συγχρόνως την τρίτη ημέρα δημιουργήθησαν οι βοτάνοι. Η βοτάνη βγήκε μέσα από την υγρασία, από τον ήλιο και από την υγρασία, παρουσιαστήκανε οι βοτάνοι, τα χορτάρια μέσα, οι χλώοι, οι θάμνοι, τα δέντρα, τα ποικίλα, τα δάση, τα απέραντα δάση, τα φοβερά αυτά δάση που είναι καταπληκτικά, τα δάση αυτά που έχουν μια ωραιότητα ανεπροηγουμένου. Λέγουν σπάνια δέντρα ακόμα υπάρχουν. Κάπου λέει σε ένα πάρκο της Καλιφορνίας υπάρχει ένα δέντρο το οποίο έχει ένα περίεργο όνομα, δέντρο το οποίο πάνε και το θαυμάζουν, είπε οι άλλοι, τεράστιο δέντρο, είναι 110 μέτρα, φοβερό, πέσει, φοβερά πράγματα, τρομερά, μέσα τα δέντρα αυτά, τα ποικίλα δέντρα. Λοιπόν, μετά ήμαθα στην τρίτη ημέρα, δεν ήμαθα στην τρίτη ημέρα, μετά ερχόμαθα στην τετάρτη ημέρα. Το τετάρτη ημέρα είναι γεννηθήτο φωστήρες, διέταξε να βγουν οι φωστήρες. Ποιοι είναι οι φωστήρες? Οι δύο φωστήρες είναι ύλη. Βλέπετε, θα πείτε τώρα, μα πώς εσύ είπες ότι την πρώτη μέρα έγινε το φως? Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ο ήλιος δεν είναι μοναδική πηγή φωτός. Όχι. Και προ του ηλίου υπήρχε φως, όπως και στο βόρειο πόλο είναι το βόρειο σέλας.
Δεν υπάρχει ήλιος, αλλά μια την αντανάκλαση έχει ο Θεός ποικίλους τρόπους. Πηγή φωτός δεν είναι μόνο ήλιος. Ίσως ο ήλιος είναι η μικρότερη πηγή φωτός. Πλην του φωτός αυτό υπήρχαν άλλες πηγές φωτός και κατετόπι τότε για τη γη είναι εξαιρετικός, δημιουργήθησαν αυτοί ο ήλιος, ο ήλιος αυτός και ο ήλιος για την ημέρα και η σελήνη για τη νύχτα. Αυτός ο ήλιος ο οποίος θερμαίνει. Τι θαυμάζομαι, ένα μόνο σας λέγω. Εγώ θαυμάζω στον ήλιο ένα πράγμα. Που είναι μια απάντηση στους αθέους. Ότι ο ήλιος είναι ζυγισμένος. Τον εζύγησε κατά τρόπον θαυμάσιο. Τόσο όσο φτάνει για τον άνθρωπο. Για να θερμαίνεται ο άνθρωπος, να φωτίζεται ο άνθρωπος. Εάν ο χάρη πει ο Θεός μια μέρα να φύγει ο ήλιος, να πάει πιο μακριά, να βαδίσει. Να βαδίσει μέσα στο χάος. Και θα γίνει αυτό μια μέρα. Μέσα στο χάος να βαδίσει, να βαδίσει. Να το δούμε μικρό, πολύ μικρό. Τότε ο Αίκια Λίμωνον θα παγώσει όλη. Η Βόρειος Πόλος θα γίνει ολόκληρη γη. Θα χάσει την θερμότητά του. Θα πέσει η θερμότητά του και θα γίνει ολόκληρος η γη ένας Βόρειος Πόλος. Εάν πάλι διατάξει τον ήλιο ο Θεός, φύγει από εκεί. Και άλλα κοντά στη γη, καήκαμε. Κάρβουνο θα γίνομαι. Κάρβουνο θα γίνομαι. Τη ρύθμισε. Λέει κάποιοι αποκάλυψεις, αυτός ο καύσωνας που περάσαμε δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Ήψησε τη θερμοκρασία ο μεγαλοδύναμος, λίγο την αύξησε και πεθάνανε 2.000 άνθρωποι πεθάνανε. Λίγο την αύξησε τη θερμοκρασία. Καύσωνας μέγας, καύσων. Θα δούμε περίεργα φαινόμενα όταν τα σύμπαντα, τα στοιχεία της φύσεως θα ταραχθούν και θα δημιουργηθούν μεγάλη αταξία. Λοιπόν, Τετάρτη ημέρα είναι η δημιουργία. Η Πέμπτη ημέρα είναι, είπε στα νερά, στους ωκεανούς, στα θαλάσσια, να βγουν τα μεγάλα κήτη, όπως είναι η Φάλνα, όπως είναι ο Δελφίνη, όπως είναι ο Καρκαρίας, που γέμισε μέσα εκατομμύρια των εκατομμύριων. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύκολος, εκεί ουκέστη, με μικρά με τα μεγάλων, ζώα με τα μικρά με τα μεγάλων. Απέραντος μέσα, εκατομμύρια έχει θάλασσα. Θάλασσα, η οποία είναι ικανή, παρακαλώ, εάν δεν την καταστρέψουμε την αυτή, υπάρχει φως να την καταστρέψουμε. Πώς, να ρυπάνουμε τη θάλασσα και να ψοφήσουν, το λέει και η Αποκάλυψη, θα ψοφήσουν όλα τα ψάρια, θα μην ψάρει μέσα. Δεν ψάρει ψάρι, σιγά σιγά εξαλείφεται μέσα και άντε τώρα η επιστήμη να φτιάσει ένα ψαράκι. Ούτε ένα ψαράκι. Όλοι οι επιστήμονες να μαζευτούν, ένα ψαράκι δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι ένα ψαράκι. Λοιπόν, αυτή είναι η θάλασσα. Τώρα πάμε στην άλλη ημέρα, στην έκτη ημέρα που διετάχθη η γη να βγάλει. Και έβγαλε η γη, έβγαλε πέσα. Τα έντομα, τα ζώα, όλα αυτά. Τα μικρότερα από τη μύγα, από το έντομο το μικρό μέχρι τον ελέφαντα. Ποικιλία, αναρρύθμιστος ποικιλία, τα οποία διονύζονται διαμέσου των αιώνων κλπ. Και τώρα πλέον την 7η ημέρα ήταν πλέον έτοιμο το παλάτι. Το ετοίμασε το παλάτι. Το παλάτι το ετοίμασε. Δεν υπάρχει στον πλανήτη άλλος αστέρι σαν γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Είπαν, ταξιδεύσαν, πήγαν στα φεγγάρια και λοιπά. Εκεί ούτε αρνάκια, ούτε λουλούδια, ούτε αηδόνια να κελαϊδάνε, ούτε νερό, ούτε αέρας, τίποτα. Μέσα με τα αυτό είχανε μέσα το οξυγόνο, είχανε μάσκες οξυγόνου, είχαν ασκούς οξυγόνου να αναπνέουν και νερό τίποτε απολύτως μέσα εκεί. Και είπε ο αστροναύτης εκείνος ο Αμερικάνος, Θεέ μου, πότε να κατεβώ στη γη, να ανοίξω την κάνουλα του σπιτιού μου, να πιω νερό να δροσιστώ. Αχάριστε άνθρωπε, που πίνεις ένα ποτήρι νερό. Θα έρθει η μέρα όμως, μην το θεωρείτε παράξενο, θα δίνεις μια λίρα και ένα ποτήρι νερό θα βρίσκεις. Τόσο σπάνιο θα γίνει, τίποτα. Όλα τα έδωσε ο Θεός, ο καλός Θεός, και ένα ευχαριστώ δεν βγαίνει από τα στόματα των ανθρώπων. Λοιπόν, έγινε κμματά, είδε πλέον τα έχει όλα έτοιμα και περίμενε τον βασιλέα. Ή μάλλον όχι αντιβασιλεύς, ο βασιλεύς είναι μόνο ο Κύριος, τον αντιβασιλέα. Διότι ο Θεός, ο άνθρωπος, είναι περίμενε τον βασιλέα. Και βασιλεύς, έτοιμα πλέον όλα. Σαν ένας πατέρας τουρκικός
που ενδιαφέρεται στο παιδί να αφήσει ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Έτσι και ο ιστορικός πατέρας μας, αφού εστόλισε την γη με όλα αυτά τα ωραία πράγματα, κατόπιν πήρε τον άνθρωπο. Περίεργο πνεύμα, λένε οι πατέρες. Δεν είπε πλέον εξαγαγέτο, δεν είπε λεγεννηθήτο, δεν είπε συναχθήτο, δεν είπε αυτά. Τι είπε? Είπε μία λέξη, η οποία λέξη αυτή θα έπρεπε ο κύριος Σωτηρόπουλος που ερμηνεύει τα σγραφάς να μας ερμηνεύσει αυτό το χωρίον. Το ποιήσομεν κατ' εικόνα και ομοίωση. Τι λέγει? Τρόπον τινά, αν επιτρέπεται, έκανε σύσκεψη. Έγινε ο άνθρωπος αντικείμενο ιδιαίτερας μνήμης. Ιδιαίτερας μνήμης. Δηλαδή, η συνεσκέφτεια της σύσκεψης της Αγίας Τριάδος. Λέει ποιήσω η Αγία Τριάς. Ας τα ακούσουν αυτό οι χιλιαστέ. Ποιήσομαι πληθυντικός. Πατήρι ως και Άγιο Πνεύμα συνεδριάζουν. Πω, συνεδρίες του Αγίου Πνεύματος της Αγίας Τριάδος, συνεδρίες. Αντικείμενο ιδιαίτερας μνήμης. Και έγινε ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση. Μόνον τι ούτως άνθρωπος, μείγμα είναι ο άνθρωπος, ύλης και πνεύματος, μεικτόν είναι, κορονής της Θείας Δημιουργίας, ως άγγελος επί της γης, ως αντιβασιλεύς επί της γης αυτής, ευρίσκεται ο άνθρωπος. Και μόνον ο άνθρωπος, μόνον ο άνθρωπος να υπήρχε, τίποτε άλλο δεν έκανε ο Θεός. Τίποτε άλλο δεν έκανε, ο Θεός. Και μόνον ο άνθρωπος να γινόταν, μόνο ο άνθρωπος, έφτανε ο άνθρωπος να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Ανθρωπογνωσία ίσον, γράψετε ίσον, ανθρωπογνωσία ίσον, ίσον, θεογνωσία, θεογνωσία, άγνωστος, αυτός λοιπόν. Αλλά δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, έκανε χιλιάδες εκατομμύρια, το ελάχιστο, το πιο μικρό, το πιο μικρό, δώστε μου το πιο μικρό, λέγει ο Μέγας Βασίλειος στην Εξαίμενο, δώστε, ήλιγκο σε κατάνα, το μελετήσει να το εξετάσουν, όχι έτσι όπως το βλέπουμε, να το εξετάσει επιστημονικός. Θα δεις ότι κάθε μικρό πράγμα έχει μέσα του μίαν ή έχει μέσα του μεγαλείον το οποίο δεικνύει ότι υπάρχει Θεός, ότι δημιουργήσε ο Θεός. Θα επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να φέρω ένα-δύο παραδείγματα για να τελειώσω το πρώτο μέρος του λόγου μου. Λοιπόν, είναι ότι τα πουλιά πετούνε, ο αετός ψηλά, κάποτε εκεί στα Γκρεβενά, πάνω ψηλά, στα ψηλά βουνά, επάνω εκεί των Γκρεβενών, εκεί που εγγράφει η μεγάλη ιστορία του γένους μας, εκεί απάνω είδα χρυσά αετών, σαν στίγμα, σαν μικρά, βλέπεις, μου είπε ένας βοσκός, αετός είναι. Διέγραφε λοιπόν κύκλους, χωπ, κάθισε πάνω σε ένα βράχο, χρυσά αετών. Ήταν ένα προήμιον, μου λέει ο βοσκός, ότι αυτός, λέει, ο αετός που εμφανίστηκε στα χρόνια αυτό, ήταν, λέει, σημείο ότι κάτι μεγάλο θα γίνει πάνω στα ψηλά αυτά βουνά της Βορείου Ηπείρου, της Βορείου Ελλάδα, της Βορείου Μακεδονία, αυτά πάνω εκεί. Ψηλά, ο αετός. Και μόνο ο αετός, το γεράκι. Οι Γερμανοί μελετήσανε 5 χρόνια το γεράκι και από το γεράκι κάνανε τα στούκας. Δεν πέφτει έξω στο στόχο. Ζυγίζεται το γεράκι, ψηλάγιζεται, πέφτει κατά κορύβος και δεν χάνει το στόχο. Και έφτασαν από τα γεράκια, τα δικά τους γεράκια, τα στούκας που παίρνανε, ψώναν ψηλά, σταματούσαν προς στιγμήν, κατά κορύβος. Έρψε τις βόμβες του γεράκι. Λοιπόν, ποιος? Δεν μου λέτε. Εκεί να πάει η πελαργή. Έχω ένα πελαργό εκεί σε ένα χωριό που κάθε χρόνο το θαυμάζω. Απάνω στο κονδροστάσιο ψηλά, ο ίδιος έρχεται χρόνια ολόκληρα. Πελαργός έρχεται απάνω εκεί και στείνει τη φωλιά του. Και ταξιδεύει μακριά. Σε ποια σχολή αεροπόρων εφήτησαν? Σχολή του Θεού. Φοβερά πράγματα, τρομερά πράγματα. Μάλιστα. Ένα άλλο, μια άλλη λεπτομέρεια. Έχουμε τη μέλισσα. Ένας επιστήμων τη διάβαζε χρόνια ολόκληρα, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Και όταν τελείωσε το βιβλίο, λέει, σταματώ, τίποτα δεν είπα. Μέσα μυστήρια μια μέλισσα. Η μέλισσα, λέει, φτιάνει το πιο στερεό σώμα, τις ρήτρες που έχουν το εξάγωνο εκεί πέρα, την εξαγώνιο κλπ. Σε ποια σχολή μαθηματικών εφήτησε? Μάλιστα, ποια σχολή? Εκείνο δεν πάει το μυρμήγκι, το εκείνο το μικρό μυρμήγκι. Ποιο που βλέπετε έχει στο κεφάλι του δύο κεραίες, λεπτότατες κεραίες.
Ενώ οι δικές μας κεραίες που είναι πάνω στα δώματα, οι κεραίες του τηλεοφάνου είναι χοντροειδείς. Αυτός έχει λεπτότατες κεραίες. Δεν μπορεί να τις πιάσει κανείς επιστήμον. Τέχνη, κεραίες, λεπτές κεραίες. Έχουν σκοπό. Τι σκοπό. Συνονούνται μετά με τις κεραίες. Συνονούνται. Σε ποια σχολεία συρμάτων εφήτησε το Μερμήγκη? Σε ποιο σχολείο συρμάτων εφήτησε το Μερμήγκη? Αναπάντητα αυτά. Παρά μόνο για να παραδεχθούμε ότι τα δημιούργησε αυτά ο Θεός. Και κάτι άλλο λέει ο Μέγας Βασίλειος που θα ήθελα να διαβάσετε, την περίφημη ομιλία του, την περίφημη ομιλία του στην Εξαήμερο. Λέει το Μερμήγκη, μαζεύει εργατικότατον, τίποτα, δεν υπάρχει εργατικότατον όν από το Μερμήγκη. Εργάζεται η μέρα νύχτα, συνεχώς, και τη νύχτα τα μεσάνυχτα δουλεύει, εργάζεται. Και μαζεύει κόκκους, σπόρους, τους μαζεύει. Και ανοίγει πόρτα και τους βάνει κάτω, τους αποθηκεύει, έχει αποθήκη. Έχει αποθήκη. Για το χειμώνα φροντίζει. Και τους έχει κάτω στην αποθήκη. Άκου λοιπόν τι κάνει. Αν τους αφήσει κάτω στην αποθήκη, η υγρασία είναι στην αποθήκη. Τι θα πάθουν? Οι σπόροι αυτοί θα φυτρώσουν. Αυτός δεν θέλει να φάει αυτό φυτρό. Πάει. Πάει. Θέλει σπόρο να φάει αυτός. Θέλει καρπό να φάει. Θέλει ουσία να φάει. Θέλει αυτό. Τι κάνει λοιπόν το Μερμήγκη? Με τις δαγκάνες του κόβει το σπόρο σε δύο. Κραπ, 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 κραπ. Και άμα κοπεί σε δύο, δεν φυτρώνει. Δεν φυτρώνει πλέον. Δεν φυτρώνει. Δεν φυτρώνει. Ποιος το δίδαξε? Λέγω μας Βασίλειος. Άντε. Ανεκδίγητα. Άντε. Περίεργο πράγμα. Απορώ μπροστά σε αυτά τα θαύματα, σε αυτό το θαύμα, πώς υπάρχουν άπιστοι μέσα στον κόσμο αυτό. Ταύτερα. Αλλά κόντεψε να τελειώσει. Ο σημερινός αιών παρουσίασε το πιο καταπληκτικό φαινόμενο της δημιουργίας. Το πιο όλα τα άλλα να τα παραλείψουμε, υπάρχει ένα καταπληκτικό φαινόμενο το οποίο είναι φοβερό. Ποιο είναι το καταπληκτικό φαινόμενο? Ένα πετραδάκι. Ένα πετραδάκι. Το πετραδάκι αυτό ονομάζεται ουράνιον. Κανείς δεν του δίνει σημασία. Κανείς. Χαλίκι στον δρόμο. Κι όμως το ουράνιον σήμερα είναι ακριβότερο από διαμάντια. Δεν ζητούν για διαμάντια όσο ζητούνται το ουράνιον. Και τι βρήκανε μέσα? Επιστήμονες εμελέτησαν αυτό το πλάσμα του Θεού, το δημιούργημα αυτό το ελάχιστο, το πετραδάκι, και τι βρήκανε μέσα? Ότι μέσα σε κάθε πετραδάκι είναι κλεισμένο ολόκληρο πλανητικό σύστημα, ήλιος με πλανήτας, οι οποίοι περιστρέφονται. Και άμα γίνει η σχάση που λένε το αυτινού, ένα μυστήριο, μυστήριο, σχίζεται, διασπάται σε τρεις φλόγες. Και τρεις φλόγες γίνονται εννιά και ούτω καθεξής. Τρεις φλόγες, σαν να μας λέει Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα, Αγία Τριάδα λέει στον κόσμο. Να λοιπόν, όλα αυτά τα μυστήρια. Αδελφοί μου, δεν θέλω να συνεχίσω να μην σας κουράσω περισσότερο πάνω στα θαυμάσια, στο θαύμα αυτό της δημιουργίας. Τον αυτόν το θαύμα αυτό της δημιουργίας, που είναι σύνολο θαυμάτων, μυριάδων θαυμάτων. Αλλά το παρουσίασα μονολεκτικώς ως φυσικών κόσμων, των φυσικών κόσμων, τον κόσμο που βλέπουμε, το σύμπαν των υλικών. Τώρα θα σας πω ένα άλλο θαύμα που είναι πιο μεγάλο από όλα τα θαύματα. Μπα, ποιος μπορεί να το πει? Ένα θαύμα που είναι μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα και το οποίο είναι καταπληκτικό θαύμα. Καταπληκτικό θαύμα. Ποιο είναι? Μπρος, 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 μπρος. Εμπρός είναι η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή είναι το θαύμα των θαυμάτων. Δεν έχω καιρό, γιατί έπρεπε να σταματήσω στο πρώτο μέρος, αλλά φεύγω. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να μου δώσετε λίγη προπροθεσμία ή διάλειμμα. Πιστεύω σε ένα τέταρτο, πολύ σύντομα, εγώ ήθελα να το κάνω εξαιρετικό. Να το κάνω να διαιρέσω σε δύο μέρη, το πρώτο θαύμα και το δεύτερο θαύμα. Αλλά επειδή βλέπω ότι θα φύγω, θα αναχωρήσω, γι' αυτό θα με αναγκάσετε, παρά την θέλησή μου, να επιμείνω λίγο περισσότερο, να προσθέσω λίγα λεπτά της ώρας, ατελώς θα το εξετάσω το δεύτερο θαύμα. Είναι η Εκκλησία μας. Ναι. Αυτή είναι ωραιότερα από τον ήλιο που λάμπει. Αυτή είναι ωραιότερα από τη θάλασσα. Αυτή είναι ωραιότερα από τα πολλά ψηλά βουνά. Εις τα όρη ψυχή αρθόμεν, όθη η βοήθεια. Αυτή είναι ανώτερη από τους γαλαξίες. Αυτή είναι ολόκληρη από ολόκληρο το σύμπαν. Αυτή η Εκκλησία μας
η Εκκλησία του Χριστού μας. Υπάρχει μεγάλες ομοιότητες μεταξύ της δημιουργίας της Εκκλησίας και του υλικού κόσμου. Συντόμως θα σας τα πω. Λοιπόν, μία ομοιότητα, πώς έγινε ο κόσμος, το Λόγο του Θεού. Το Λόγο του Θεού οι ουρανίες στερεώθησαν, με το Λόγο του Θεού, παντοδύναμος ο Λόγος του Θεού. Άμα έργον, έλεγε ο Όμηρος. Δεν είναι όπως εμάς που μεσολαβεί χρονικό διάστημα και χρειάζεται η σκέψη μας να γίνει πραγματικότης, όπως προτού να γίνει η Ακρόπολης, μηχανική σκεπτότανε. Ολόκληρο συνεργείων είχε ο Περικλής και σκεπτότανε πώς θα φτιάσουν τον Παρθενώνα. Αλλά ο κόσμος, ο σκέψης ήταν μέσα στο Θεό, προαιωνίως. Αλλά η σκέψη αυτή πραγματοποιήθη στον κατάλληλο χρόνο, άμα έργον. Λοιπόν, έτσι όπως λοιπόν η γη, όλα αυτά που βλέπουμε, αυτά είναι δια του Λόγου του Θεού. Αυτός λοιπόν που είπε γεννηθεί το φως, αυτός που είπε γεννηθεί το στερέωμα, ο Θεός που είπε εξαχθεί το η γη βοτάνη, αυτός που διέταξε τα θαλάσσας να βγάλουν τα κύτταρα μεγάλα, αυτός που δημιούργησε τα αυτά, αυτός ο Θεός ο ίδιος είπε γεννηθεί το Εκκλησία και γεννήθη η Εκκλησία. Μάλιστα. Το λέγει, θέτε να το δείτε αυτό που το λέει. Μάλιστα. Ανοίξτε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, στίχος 18, εκεί μέσα είναι μια περικοπή, σπουδαιοτάτη περικοπή. Ποια περικοπή? Εκεί λέγει ότι ο Χριστός ρώτησε τους μαθητάς του, λέει, ποια ιδέα έχουν για μένα ο κόσμος. Ήθελε να μάθει ο Χριστός τι ιδέα έχει ο κόσμος, ύστερα από τα θαύματα που έκανε και τη διδασκαλία που έκανε, τον ρώτησε. Και είπαν αυτοί, λέει, ο κόσμος, λέει, σε θεωρούν οι Ιωάννη τον πρόδρομο. Άλλοι σε θεωρούν η Ιερεμία, άλλοι η Ισαΐα, είναι των προφητών. Των προφητών, λέει. Καλά, λέει, ο κόσμος έχει τέτοια ιδέα ότι με θεωρεί μια εξαιρετική προσωπικότητα που είμαι όπως οι μεγάλες προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά εσείς οι μαθητές που μου βλέπετε 3 χρόνια μαζί, τι ιδέα να έχετε, αισιόπισαν οι μαθητές. Και τότε ο Πέτρος, το στόμα των Αποστόλων, είπε, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Τότε ο Χριστός συγκινήθηκε και είπε, «Μακάριος, βάριονας, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψέσαι, δεν σε φανέρωσε», λέει, «ο άνθρωπος δεν σε δίδαξε αυτό το πράγμα, διότι επιστήμη ίσον ανακάλυψης». Ανακαλύπτει. Να, ανακάλυψε μέσα εδώ. Πώς άλλα ακόμα θα ανακαλύψει? Ερευνά, ανακαλύπτει. Ενώ οι αλήθειες του Ευαγγελίου είναι υπερφύση, είναι αποκάλυψης. Δεν είναι ανακάλυψης, είναι αποκάλυψης. Αφαιρεί από τα μάτια μας το τυφλοπάνι, την αθεία και απιστία. Και βλέπουμε ένα θαυμάσιο φαινόμενο. Λοιπόν, είναι λέει η αποκάλυψη, έγινε αποκάλυψη, εφανέρωσε ο Θεός το Πνεύμα του Άγιον ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και λέει παρακάτω ο Χριστός, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, έχει μια θαυμασία ομιλία σε αυτό το ρητό, σε αυτή την αυτή, και λέγει εκεί πέρα ότι είπε ότι «Συ Πέτρος και επιτάφθη την πέτρα οικοδομήσω την Εκκλησία». Δηλαδή, όχι ότι ο Πέτρος είναι ο βράχος, δεν είπε τέτοιο όπως το παραξηγούν οι παπιστές που νομίζουν ότι είναι διάδοχοι του Πέτρου, αλλά εννοεί πέτρα και βράχο, την πίστη σε αυτόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και λέει παρακάτω, «Επιτάφθη την πέτρα, οικοδομήσω την Εκκλησία». Θα οικοδομήσω, όπως επάνω στην ύλη, επάνω στα υλικά πράγματα, οικοδόμησε ολόκληρο το σύμπαν, επάνω, λέει, σε αυτό θα οικοδομήσω την Εκκλησία του Χριστού. Συνεπώς, αυτή είναι η Θεία, είναι προσταγή δημιουργός, όπως είναι δημιουργός του υλικού κόσμου, έτσι είναι δημιουργός και του πνευματικού κόσμου που λέγεται Εκκλησία. Άλλη ομοιότης, ο κόσμος υλικός έγινε εκ του μηδενός και η Εκκλησία έγινε εκ του μηδενός, Τι ήταν 12 Απόστολοι? Μα τι ήταν 12 Απόστολοι? Ήταν τίποτα οι 12 Απόστολοι? Ένα μηδενικό ήταν. Ούτε πλούσιοι ήταν, ούτε επιστήμονες ήταν, ούτε ρήτρος ήταν, ούτε φιλόσοφοι ήταν. Ένα μηδενικό ήταν. Και από το μηδενικό αυτό βγήκε η μεγάλη,
η Εκκλησία του Χριστού εκ του μηδενός. Ον τρόπο λοιπόν να δημιουργήθη ο κόσμος εκ του μηδενός, ούτω πως και εκ των 12 Αποστόλων, οι οποίοι θεωρούνται ως μειόντα, εξουθενωμένα και περιφρονημένα, βγήκε η Εκκλησία του Χριστού, η οποία ξάπλωσε. Και τώρα, αν πάτε στους Εσκιμώους, στις καλύβες των Εσκιμών, εκεί μέσα που είναι μακριά Εσκιμώοι, τα παιδιά των Εσκιμών διαβάζουν τα ρήματα των αλλιέων της Γαλιλαίας, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Λοιπόν, το ένα είναι ότι το λόγο του Θεού ομοιώμοιώτης, το άλλο ότι έγινε, ότι δημιουργήθη δια του λόγου του Θεού εκ του μηδενός, και άλλη μία αυτή είναι ότι είναι η Εκκλησία, ο κόσμος ολικός είναι πλήρης θαυμάτων. Πλήρης θαυμάτων είναι. Λέει μέσα η Γραφή, όταν βγήκανε τα άστρα, λέει, στον ουρανό, οι άγγελοι, λέει, έμεναν κατάπληκτοι. Πήραν τις κιθάρες των και έψαναν ολόγλυκα τραγούδια στο Θεό που είδαν τα άστρα. Αλλά αν ο ουρανός είναι θαυμάσιος, πολύ ωραιότερος και είναι άλλος ουρανός. Είναι ουρανός, πνευματικός ουρανός. Πολύ φωτός, λέει, είναι Εκκλησία. Άστρα, φωτεινά είναι οι Άγιοι και οι Πατέρες, όπως σήμερα ακούσαμε, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος. Είναι κάτι θαυμαστό. Το ότι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι κάτι πολύ φοβερό, πολύ μυστικό, πολύ θαύμα προκαλείται. Δεν θέλω, δεν μπορώ να έχω καιρό να σας το εξηγήσω αυτό περισσότερο, αλλά θέλω να σας πω ότι λέγει ο Απόστολος ο Απόστολος λέγει αυτός, ότι δια της Εκκλησίας φανερώνεται η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Τι σχέδιο έχει, εξελίσσεται, έχει για την Εκκλησία του, όπως είχε σχέδιο για τον υλικό κόσμο και εξελίχθη και εκτισίλησε, δημιουργήθη όλος αυτός ο πάγκαλος κόσμος, έτσι και έχει την Εκκλησία, έχει εξελίσσεται η Εκκλησία, εξελίσσεται, προχωρεί και παρουσιάζει αμέσως τους αιώνας θαυμαστά πράγματα, καταπληκτικά πράγματα. Ο δε Πέτρος ο Απόστολος λέγει ότι αυτά που γίνονται στην Εκκλησία θαυμάζουν οι άγγελοι περισσότερα από ό,τι θαύμαζαν όταν δημιουργήθησαν οι αστέρες, και επιθυμούν, λέει, παρακύψε. Θέλουν οι άγγελοι να δουν τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία, να θαυμάσουν τα φαινόμενα αυτό το οποίο γίνεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά η Εκκλησία, τι είναι η Εκκλησία, να δώσουμε ορισμό? Δεν μπορεί να δώσουμε ορισμό. Λέγει ο αείμνηστος καθηγητής Ανδρούτσος, είναι ένα πράγματα τα οποία όσο προσπαθήσουμε, τέλειων ορισμών δεν μπορούμε να δούμε. Η Εκκλησία περιγραφικώς είναι δέντρο που το εφύτευσε ο Αγία Τριάς. Και τέτοιο δέντρο δεν μπορεί να το ξεριζώσει κανένας. Η Εκκλησία είναι όρος υψηλών, η Μαλάια, εις το οποίο είναι ακρόνητον, βαθιά έχει τις ρίζες μες στη γη. Η Εκκλησία είναι οικοδομή θεία, θεία οικοδομή, που δεν μπορεί, τη θεμέλιο να έχει το Χριστό. Η Εκκλησία είναι πλοίον που ταξιδεύει αναμέσως των αιώνων, είναι κυβωτός. Και εκτός κυβωτού δεν υπάρχει σωτηρία. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Μέσα στην Εκκλησία την Ορθόδοξο. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού μας. Θέτε όμως τώρα, αλλά και κάθε ένας από εσάς, κάθε ένας από εσάς, δεν είναι μόνο το σύνολο των πιστών που αποτελούν την Εκκλησία, αλλά είναι ακόμα και κάθε ένας πιστός, τι είναι? Ένας κόσμος είναι. Ένας κόσμος είναι. Κόσμος είναι. Ένας κόσμος, ο κάθε ένας. Ένα σύμπαν είναι. Μικρόν το σύμπαν, μέγα το σύμπαν, η ψυχή κάθε ανθρώπου. Η ψυχή κάθε ανθρώπου, που αν πιάσεις μια ζυγαριά και βάλεις από τη μια μεριά ολόκληρο το υλικό σύμπαν, βάλεις ήλιους, βάλεις αστέρια, βάλεις γαλαξίες, βάλεις και από το άλλο μέρος της ζυγαριάς βάλεις τη ψυχή, όχι ενός βασιλέως, ενός ηγεμόνος, ενός αυτοκράτορος, ενός μεγάλου, ενός επέτου, ενός ράκι, που φορεί ράκι, η ζυγαριά θα κλείνει προς το μέρος ενός του ανθρώπου εκείνου. Τόση μεγάλη αξία έχει ο άνθρωπος. Τέτοιο μεγάλο δίδαγμα έκανε ο Χριστός, ότι ουδέ ο κόσμος ολόκληρος. Τι ωφελεί σε άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο, να ζημιωθεί την ψυχή, τι δώσει άνθρωπο σαν τάραμα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι και εμείς ζούσαμε μέσα στο σκοτάδι. Πολλοί που είστε εδώ μέσα, που είστε εδώ βρίσκω, έχετε μια ιστορία. Ιστορία δημιουργίας. Ποια ιστορία δημιουργίας? Ζούσατε μέσα στο σκοτάδι. Άγνοια, τελεία άγνοια. Σκότος, η γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος. Και άβυσος εκάλυπτε αυτήν. Είστε μέσα στο σκοτάδι. Αλλά μια μέρα, μέσα στο σκοτάδι αυτό της ζωής σας, ας έχει δόξα ο Θεός, δεν ξέρω αν το αισθάνεστε, μερικοί τα έχουν σημειώσει στο σημειωτάριό των και έχουν σημειώσει δύο μέρες. Μια ημέρα που γεννηθήκανε και μια ακόμη σπουδαιότερη ημέρα, την ημέρα που μέσα στην καρδιά τους έλαμψε ο ήλιος, έλαμψε ο ήλιος, και ο ήλιος είναι ο Χριστός, και είπε ο Χριστός, γεννηθεί το φως, και οι ψυχές αυτές είδαν το Χριστό, είδαν το φως αυτό. Μυστήριο μεγάλο αυτό, φοβερών μυστήριων κλπ.
Ήταν το φως, το σφράπαν φως, το αυτό. Και κάθε ένας από εμάς, αν εξαιρέσει, αν εξετάσει τον εαυτό, θα δείτε πώς είδε το φως. Ένα κήρυγμα που άκουσε, μια συμβουλή που άκουσε, ένα φυλάδιο που διάβασε, ένας πόνος που αισθάνθηκε, μια ασθένεια που αισθάνθηκε, μια συναπάντηση ή κάτι λεπτομέρεια, ασήμαντος λεπτομέρεια, έκανε να γίνει διάσπαση του ατόμου και να εμφανιστεί ο ήλιος ο λαμπρός μέσα στην ψυχή. Δόξα τω Θεώ δια αυτή την αποκάλυψη. Δύο φορές λοιπόν, μια η γέννηση της σαρκική και μια η πνευματική γέννηση για τις οποίες είδαμε το φως του Χριστού. Μυστήρια μεγάλα γίνεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας. Τέλος, έχει και μια άλλη ομοιότητα, η οποία δεν είναι πλέον, δεν ομοιάζουν. Είναι, είπε ο Χριστός, οικοδομήσου την Εκκλησία και πήλε άδου ου κατησχίσου σε αυτής. Τι σημαίνει ότι πήλε άδου ου κατησχίσου σε αυτής? Δηλαδή, ότι είναι ακατάλυτος. Ακατάλυτος. Εάν υποθέσουμε ότι έρχεται εκείνη η μέρα, αυτές οι μέρες, τόσο καιρός είναι τέτοιος, θα κηρύξει ο Σατανάς πανστρατιά, πανστρατιά, πανστρατιά. Όλα τα δαιμόνια, μικρά και μεγάλα, όλων των αποκρώσεων και χρωμάτων, όλα θα βγουν πάνω στη γη και θα παλέψουν φοβερόν πόλεμον, τρομερόν πόλεμον, πυλαιόδου. Αλλά ούκα τη σχίσουση, δεν θα εγγυθούν. Θα εγγύσει ο Χριστός. Πυλαιόδου, είναι ακατάλυτος η Εκκλησία. Καταλύονται όλα αυτά, ουρανός και γη παραλέψονται, ο δε λόγος μου παρέλθωση. Αυτή είναι η τελευταία ομοιότητα την οποία έχει. Αυτή λοιπόν την Εκκλησία, ότι είναι ακατάλυτος, το αποδεικνύει η ιστορία 20 αιώνων και είναι ακατάλυτος. Πώς την πολεμήσαν, πώς την πολεμήσαν, πώς προσπαθήσαν να την εξεριζώσουν το δέντρο αυτό, πώς θέλουν να την κρεμνήσουν, πόσοι, πόσοι, αναρρύθμιτος. Δεν πρόκειται να κάνω καμία αυτήν, αλλά δεν κατόρθωσαν τίποτε απολύτως. Και αναφέρω ότι αυτοί ιτήθησαν κατά κράτος και η Εκκλησία μένει αίτητος διαμέσου των αιώνων. Μάλιστα. Λένε μάλιστα για ένα από αυτόν, αναφέρω και τελειώνω των λόγων, αναφέρουν για τον Ιλιονόν τον Μπαραβάτη, ο οποίος απεφάσισε τον 3ο αιώνα να εκμηδενήσει, να καταστρέψει την Εκκλησία με λύση, με πάθος. Και το πρώτο έργο το οποίο έκανε, απειγόρευσε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν ήθελε να κηρύττουν πουθενά, γιατί καταλάβανε ο λόγος του Θεού είναι ο δημιουργός πνευματικού κόσμου και αθανάτου κόσμου. Το απειγόρευσε. Και εξεστράτευσε κατόπιν αντίον των Περσών, πήγε κάτω στα Πέρσας. Και ταξιδεύοντας προς τα Πέρσας, πέρασε από ένα ασκητήριο που ήταν μέσα ένας ασκητής. Και κροδεύοντας τον ασκητή που περνούσε νύχτες κάτω από τα άστρα, κρατώντας κομποσκίνη, για προσευχόμενος στον Θεό, κροδεύοντας αυτός ο μεγάλος και υψηλός, με τους επιτελείς του, των μοναχών, τον καλόγυρο του λέει: «Τώρα λέει, μπορεί να μου πεις τι κάνει ο Μαραγκός?» Έλεγε το Χριστό Μαραγκό, τον έλεγε. Τον κρόδευε. Απήντησε αμέσως αυτός. Απήντησε ο καλόγυρος. Αυτή την ώρα ο Μαραγκός που λες εσύ κάνει, φτιάνει το φερετρό σου. Φτιάνει το φερετρό σου. Όντως πήγε εκεί πέρα, έφυγε, πήγε, πολέμησε, εκεί γονίστηκε. Ένα βέλος θανατηφόρων τον πληγώθη, το εκαρφώθη στα πλευρά του και εκεί βγάνοντας έβαλε τη φούχτα κοντά στην πλευρά του και γέμισε το χέρι του από αίμα που έφεγε μέσα, θερμό αίμα που έφεγε, το σκόρπισε με λύπη και με δάκρυα και αναστεναγμούς. «Με νίκησες, με Ναζωρέ, με νίκησες, Ναζωρέ!» Αυτό θα πούνε όλοι, Τρίτσιδες Παπανδρέου και όλοι αυτό θα πούνε. Τώρα όμως παραβήκαμε τον όρο. Παραβήκαμε τον όρο. Τι να κάνουμε, βλέψει πεσχέδικα, εγώ θαυμάζω. Και έχω πολλούς σπουδαίους συναδέλφους, οι οποίοι είναι του επικοδομητικού κηρύγματος. Αλλά όπως εγώ δεν τους κατηγορώ για τα ωραία επικοδομητικά κηρύγματα, ας μην με κατηγορούν και εμένα ότι είμαι εκρηκτικός και θυμώνω και φωνάζω, γιατί χρειάζονται και αυτά. Χρειάζονται ή δεν χρειάζονται? Λοιπόν, εντάξει. Συνεπώς, ούτω πώς, είπαν στο Λιανό. Ακόμα θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη που ήμουνα προ 40 ετών, περπατούσα στους δρόμους ολομόναχος
Κοιτάζω ξαφνικά ένα νέο να τρέχει ολοταχώς. Λέω, τι έπαθε αυτό και τρέχει. Και εκεί που βρήκε ένα τηλεγραφόξυλο να στείλω, σαν το σκαρφάλωσε όπως σκαρφαλώνει γάτα, κράπου, 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 και ανέβηκε πάνω στο τηλεγραφόξυλο, πάνω εκεί. Λέει, το μεταξύ βλέπω την αστυνομία, μαζεύτηκε η αστυνομία, μαζεύτηκε ο κόσμος πολλής και λοιπά, και αυτός απάνω εκεί, πρέπει το ρωτάνε, τι κάνεις, περιμένετε, θα σβήσω τον ήλιο. Έφτυνε, φτου, 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 φτου. Ξεράχει το λαρύγι του. Το κατεβάσατε κάτω και τελείωσα. Θα ξαναδούν τα λαρίγκια των απίστων και αθέων, φτύνοντας. Εάν μπορεί κανείς, ήταν τρελός. Ήταν τρελός, ανόητος. Λοιπόν, εάν μπορεί κανείς να φτύνοντας τον ήλιο, να σβήσει τον ήλιο, αλλά τόσο μπορούν αυτοί να σβήσουν τον ήλιο. Ο δε ήλιος είναι η Εκκλησία του Χριστού, το θαύμα των θαυμάτων. Μάλιστα. Έτσι είναι. Μας ήθανε αυτοί, οι νάνοι, μπροστά στον γίγαντα, στη μορφή την ουρανομίκη που αγγίζει τα άστρα του ουρανού και τους θαλάμους και τον κόσμο ολόκληρο, δημιούργησε και αυτούς τους ιδίους ακόμα να τολμήσουν να έχουν τη αυτάς διαθέσεις απέναντι της Εκκλησίας. Αλλά αυτή είναι στιγμής. Σας ρωτώ, με τα 100 χρόνια ποιος θα θυμάται τον Τρίτσι? Με τα 100 χρόνια ποιος θα θυμάται τον Παντρέου? Με 100 χρόνια ποιος θα θυμάται τα έσχη του Καστρίου? Με 100 χρόνια ποιος θα θυμάται τους πολιτικούς μας? Με 100 χρόνια ποιος θα θυμάται? Θα ανοίγουν λεξικά, θα ρωτάει ο καθηγητής, ποιος ήταν υπουργός της παιδείας στην Αθήνα? Δεν ξέρω. Τώρα οι εφημερίδες γράφουν τεράστια γράμματα, τεράστια, Τρίτσις, Παπανδρέου. Το όλο και όλο είναι για τους πολιτικούς. Να μην ξερέσουμε κανέναν, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω τη αυτή εντύπωση στο ακροατήριό μου. Ή οδήποτε όνομα πολιτικού γράφονται εκεί πέρα κλπ. Όλα αυτά λοιπόν θα σβήσουν. Σαν πυροτεχνήματα θα σβήσουν. Θα λείψουν αυτοί μέσα. Λοιπόν, αλλά και με τα 100 χρόνια και με 200 χρόνια και 300 χρόνια και 1000 χρόνια και 2000 χρόνια και 3000 χρόνια και στον αιώνα των αιώνων θα ακούετε ένα όνομα, το υπερπάνω όνομα. Θα σβήσουν. Ο μαραγκός πιάνει το φερετρό τους. Λοιπόν. Θα σβήσουν λοιπόν και αυτοί. Και πάνω στα μνήματά τους θα μπει ένας σταυρός. Ή αν δεν θέλουν να μπει σταυρός, ας μπει άλλο σύμβολο το οποίο αρμόζει στην αθεία και την απιστία τους. Μάλιστα. Τώρα τελειώνοντας λέγω ότι δεν θέλω, έχουμε ανακουχή τώρα. Πώς παρεκτράπημε τώρα αυτό, πώς με παρασύρατε. Καλά σας έλεγα εγώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα το θέμα είναι ότι έχω να σας μεταδώσω, ξέρετε ότι αγωνιάται, ότι το θέμα της Εκκλησίας το θεωρείται προσωπικών. Δεν είναι πολλοί αυτοί που θεωρούν το θέμα προσωπικών, το θεωρείται προσωπικών το θέμα. Όπως θέτε το θέμα της κόρης σας, του παντιού σας, των ζητημάτων, του καταστήματός σας, της εργασίας σας, του μισθού σας, συντάξεώς σας, θεωρείται προσωπικόν θέμα την Εκκλησία. Εσείς είστε παιδιά της Εκκλησίας και έχετε δικαίωμα να ρωτάτε πώς πηγαίνουμε, τι γίνεται μέσα στην Ιερά Σύνοδο. Εγώ λοιπόν οφείλω, επειδή είπα ότι τα θέματα της Εκκλησίας δεν μπορούν να τα λύρω με ερήμην του λαού. Δεν είμαστε μόνο εμείς Εκκλησία. Δεν είναι μόνο ο Αρχιεπίσκοπος Εκκλησία. Δεν είναι μόνο η Ιεράρχη Εκκλησία. Δεν είναι μόνο ο Κύριος Εκκλησία. Ποιος το είπε? Εκκλησία είναι ο λαός. Και ο τελευταίος χριστιανός και ένα παιδάριον ακόμα έχει το δικαίωμα να εκφράσει την αγωνία της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία είναι σύνολο πιστού λαού που διαιρείται εις Κύριον και λαών. Λοιπόν, ο λαός ρωτά τι θα γίνει η Εκκλησία. Λοιπόν, σας ομιλώ και σας λέγω ότι κάποιο πνεύμα ητοπαθίας υπήρχε στην Ιερά Σύνοδο. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού ενικήθη το πνεύμα αυτό.
Και ύστερα από ορισμένες αψιμαχίες και με γλώσσα αυστηράν. Αυστηράν. Αν με δείτε πως τη μόνο σύνοδο θα πείτε Αυγουστίνο, αυτός είναι Αυγουστίνος. Λοιπόν, ύστερα από μάχη σκυράν μέσα εις ένα σύνοδο και λοιπά που δεν λέγω λεπτομέρειες, κατόπισαμε, πρεμετομολογήσαμε προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου, δήλωσε επισήμως ενώπιον όλης της ιεραρχίας ότι θα μένει ανένδοτος. Εδώ είμεθα. Εδώ είμεθα. Εδώ ευρισκόμεθα. Ευρισκόμεθα σε ανακοχή και περιμένουμε τώρα να εξελιχθούν τα γεγονότα, να εξελιχθούν, να μαζευθούν. Αν και εγώ δεν μ' αρέσει. Με αρέσει η Εκκλησία να έχει γλώσσα να διπλωματίας. Ο Χριστός είπε άστο το νόν, το ναι, ναι και το όχι, όχι. Ναι, αυτή είναι η μέρα, η μέρα και νύχτα, νύχτας. Η σκάφη, σκάφη και τα σίκα, σίκα. Δεν μου αρέσουν οι πολυλογίες. Εδώ δεν συμφωνούν τα δύο ρεύματα. Τι πάμε, πού πηγαίνουνε, το τέλος. Διπλωματία ας έχουν οι πολιτικοί. Διπλωματία δεν έχει η Εκκλησία. Η διπλωματία έχει το ναι ή το όχι. Αλλά ας επιτρέψουμε τέλος πάντων ένα ελιγμό της Εκκλησίας προς το συμφέρον του έθνους να μην δικαστεί το έθνος. Ήθε να επιτύχουν η προσπάθεια αυτή της συμφιλιώσεως και να πνεύσει ένας άνεμος, γιατί αυτό το έθνος το ιστορικό δεν αντέχει, δεν αντέχει, δεν αντέχει διαίρεση. Και σε αυτό πρέπει να το προσέξουμε και ευχόμεθα ο Θεός να πνεύσει πνεύμα σοφρονισμού και πνεύμα αγάπης και πνεύμα ειρήνης μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι ανάγκη εάν πνεύσει. Θα χαρούμε πρώτοι εμείς εάν νικήσει η Εκκλησία τελικώς. Εάν όμως για τον Α ή τον Β λόγο δεν όλο ο ένας ο άλλος από εδώ δεν ξέρω τι επικρατήσει, διότι φοβούμαι πως υπάρχει πέμπτη φάλαγξ. Πέμπτη φάλαγξ δρά μέσα στην Εκκλησία. Φοβούμαι μήπως εάν η πέμπτη φάλαγξ επικρατήσει και γίνονται μέσα ιστορίες και λοιπά, εγώ τουλάχιστον είμαι υποχρεωμένος, σας το είπα και την προηγουμένη συγκέντρωση, σας το λέγω και τώρα. Μόνο ότι ελπίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Εάν δεν επισημαίνω, τότε κι εγώ θυμούμε το Μακρυγιάννη. Μακρυγιάννη. Λαϊκός ήτανε. Τρίπιο το κορμί του ήτανε. Τρίπιο από σφαίρες. Κομποσκίνη έκανε. 7 παιδιά είχε. Πολύτευρος ήτανε. Αγράμματος είπε. Αλλά αυτός ο Μακρυγιάννης άξιζε παραπάνω από τους δεσποτάδες και τις πατριαρχάδες όλου του κόσμου, γιατί πίστευε στο Θεό. Ας μιμηθούμε λίμε κι εμείς τον Μακρυγιάννη, εδώ που ήταν μέσα, εδώ στην πατρίδα μας, ένα φαινόμενο και ένας αστερισμός, μεγάλος και υψηλός μέσα, ο οποίος με στη Βουλή έδωσε τη μαρτυρία της πίστεώς του. Ήθανε κάτι, τον καιρό αυτός που πολεμούσε και το κορμί του ήταν κόσκινο, τρυπημένο από κόσκινο, οι πολιτικοί άνδρες τότε διασκεδάζαν με πόρνες του Σικουάνα, του Σικουάνα. Και άμα έγινε η ησυχία, ήθελε να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και τους είπε ο Μακρυγιάννης, πού είσαστε κύριε εσείς, πού είσαστε εσείς, απόντες τα μεγάλα προσκλητήρια του γένους μας, τώρα είστε παρόντες, πού να σας φτύσω, πού να σας φτύσω. Και τους είπε, αλλά δυστυχώς αυτοί κυβέρνησαν και όχι ο Μακρυγιάννης. Δεν κυβέρνησε ο Μακρυγιάννης, εκυβέρνησε η διπλωματία, εκυβέρνησε η αθεία, εκυβέρνησε η απιστία, εκυβέρνησαν όλοι αυτοί, διέλειψαν αντιστάσεως γενναίας εκ μέρους της Εκκλησίας. Και ύστερα από χειμέριον άρχην, 150 έτη χειμέριο νάρχη, χειμέριο 150 ξύπνησε η Εκκλησία του Χριστού και είπε για πρώτη φορά ένα ιστορικό όχι εις τους επιδρομείς της πίστεως και της πατρίδος. Ναι, λοιπόν έλεγε ο Μακρυγιάννης, να τελειώνω, έλεγε κάπου, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι, εγώ πεθαίνω για την αλήθεια. Και εγώ εδώ μιμούμενο στον Μακρυγιάννη πρώτη την ατέλεια και μαρτυρωτά μου, σας λέγω πεθαίνω για το Ευαγγέλιο, πεθαίνω για το Ευαγγέλιο. Και πιστεύω ότι και εσείς που είστε εδώ δεν είστε μόνο άνθρωποι των λόγων, άνθρωποι της θεωρίας, άνθρωποι οι οποίοι έρχεστε απλώς εδώ για να χειροκροτείτε, αλλά πιστεύω ότι είστε παιδιά της Ορθοδοξίας, ηρωικά παιδιά, ότι μέσα στις φλέβες σας υπάρχει αίμα μαρτύρων και ηρώων, του Μικρασίας, του Πόντου και Μικρασίας. Πιστεύω ακραδάντως ότι και εσείς θα πείτε το λόγο του Μακρυγιάννη. Πεθαίνουμε για την αλήθεια! Πεθαίνουμε για την αλήθεια! Ακουέ το ταύτα, ας ακούσει ταύτα και ο Τρίτσης, ας ακούσει ταύτα και το Καστρί, ας ακούσουν και άλλοι ότι ο Μαραγκός πιάνει το περαιτρό τους. Εις αιώνα, σε αιώνα. Εμείς, όπως και άλλοτε σας είπα, αυτοί λένε, έχουν σύνθημα, δεν κατηγορώ τα συνθήματά τους. Έχουν ωραία συνθήματα, παραπληκτικά, δεν το κατηγορώ.
Λοιπόν, έχουν συνθήματα. Πώς το λένε το σύνθημα? Εδώ και τώρα. Πώς το λένε? Εδώ και τώρα. Εμείς έχουμε ένα άλλο σύνθημα, το οποίο να ακούμε σήμερα στην εκκλησία μας. Έχουμε το νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τέλος, σήμερα στην εκκλησία που επήγαμε, που εορτάσαμε τη μνήμη 350 πατέρων, οι οποίοι επολέμησαν την αίρεση των οικονομάχων, σήμερα που μνημονεύσαμε τα μεγάλα ονόματα, τα μερίπνο άνδη του Παραδείσου, τους Αστέρας, τους Πολυβότους, τις Άλπιγγες, τις Χρυσές και Αιώνιες Άλπιγγες, ηλεκτριζόμεθα με το παράδειγμα των πατέρων. Και σε ένα απολυτικιόν του λέγει, τελειώνει το απολυτικιόν του, θάρση, θάρση λαέ του Θεού, πάρε θάρρος, πάρε θάρρος. Μην έχεις το αίσθημα της μειονεκτικότητος. Όχι, το αίσθημα της μειονεκτικότητος δεν την έχει. Μικρή εμείς και ατελείς, λέγει, θάρση λαέ του Θεού. Διότι τελειώνει και λέγει, θάρση λαέ του Θεού. Και γάρ, ο Θεός πολεμήσει περί μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μόνοι. Πίσω μας είναι γενναία γενναιών. Πίσω μας είναι μάρτυρες και ομολογητές. Πίσω μας είναι οι ήρωες του 21. Πίσω μας είναι όλοι αυτοί. Πίσω μας είναι οι μάρτυρες του 40. Πίσω από απίστευτα κορμιά πάνω στα ψηλά βουνά. Πίσω είμαστε περισσότεροι. Ολίγοι εδώ είμαστε η εκκλησία, η θριαμβεύουσα εκκλησία που απάνω από τα ουράνια οι γονείς μας, οι πατέρες μας, οι προγονείς μας προσεύχονται και θα νικήσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Αμήν. Τώρα εδώ μέσα έχω και ένα αστυνομικό, δεν σας το λέγω. Είναι, ναι, με κοιτάζει με περιέργεια, αλλά πάντως αποδεικνύει θάρρος. Δεν πιστεύω να πάθω. Όταν ήταν νεαρός, ήταν νέος, 22 χρονών, ήρθε επάνω τώρα τελευταίος. Επάνω. Έχει σπουδαιωτά την υπηρεσία στο έθνος και είναι τίμιος αστυνομικός και τον αγαπώ ιδιαίτερος. Όταν ήρθε επάνω, με κοίταζε καλά-καλά. Λέω, σε ξέρω, μου λέει. Σε ξέρω. Πού με ξέρεις, το λέω. Ήμουνα στη φύλακα στην Αργεντίνα που σε έπιασα. Μετά λοιπόν, μετά του λέω, κοίταξε καλά, κοίταξε καλά, κοίταξε καλά, λέω, να μην με πιάσεις και τώρα. Με έπιασε όσα στη φύλακα, με πιάσει τώρα και ως διευθυντής αστυνομίας. Αλλά έδειξε καλή διαγωγή, καλή συμπεριφορά και πρέπει να ομολογήσουμε. Εάν νικήσαμε το θείασο των Ελληνών, θείασαν των θεατρίνων, των τυράννων και τους διώξαμε και τους αφήσαμε να μιλήσουν στην πλατεία, το οφείλουμε αυτό στον Κοταρίδη, τον συνταγματάρχη της Κοροφυλακής. Και για αυτό τον λόγο λοιπόν, αν και τώρα αυτό στρέμει η καρδούλα του, μη αύριο τον απολύσουν. Αλλά δεν φοβείται αυτό, είναι για νέος. Παραπάνω από τα διπλώματα και τα αξιώματα και όλα, έχει τον Χριστό. Και υπάρχουν τέτοιοι πολλοί και μέσα στην αστυνομία και μέσα στο στρατό και μέσα στην εκπαίδευση. Δεν έλειψε το σπέρμα. Υπάρχει το λήμα του Θεού. Μη φοβήστε των μικρών ποιμνιών. Οσοδήποτε ολίγοι είναι μαζί μας είναι ο Χριστός. Ον παιδε σελήν, ον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας αμήν. Τώρα από σας ζητώ μια παράκληση. Ανεβαίνω στα ψηλά βουνά. Μαθαίνω ότι σήμερα χιόνιζε πάνω στα ψηλά βουνά της εκεί. Εκεί πάνω στο χειμώνα, το σκυρό αχωγόνα, των σκυρών εκείνων τόπων, όπου κοντά μας τώρα, κοντά στα άλλα, μια αγρία προπαγάνδα που έχει την έδρα της στο Τορόντο και στην Αυστραλία, εργάζεται κατακτονίως και θέλει να πλαστογραφήσει την ιστορία του έθνους μας και να παρουσιάζει ότι η χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η χώρα των ηρώων και των μαρτύρων της φυλής, η χώρα του Παύλου του Μελά, ότι είναι Σλάβοι, ότι κατοικούν και όχι Έλληνες. Και γίνεται αγών, σκυρός αγών. Αλλά ελπίζω με τη βοήθεια και τον Φλόρινα είναι το μετερίζει. Κάστρο που δέχεται τις επιθέσεις και με τη βοήθεια του Θεού ελπίζομαι και με τη βοήθεια του Παντοδυνάμου και με τις ευχάς όλων, με τη συμπαράστασή σας, δεινός ο κίνδυνος, όχι μόνο εξ Ανατολών, αλλά και εκ Βορρά. Έχουμε τον κίνδυνο το μεγάλο, αυτόν τον κίνδυνο και παρακαλώ να εύχεστε για όλους εκείνους τους αγωνιστάς και ιδιαίτερως να εύχεστε στον Γέροντα Επίσκοπο, που δεν το λέγω να καυχηθώ, άλλοι στην οικία μου είναι αποστρατευμένοι, ούτε μιλάνε, ούτε κουβεντιάζουν. Τι είναι ο άνθρωπος, μια σταγόνα, σήμερα μιλάω, μια σταγόνα αίμα στον εγκέφαλό μου. Εγκεφαλικό επεισόδιο τελείωσε. Έτσι, αυτό είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού, παρόλη την ατέλεια και αμαρτωλότητά μου, μου δίνει ακόμα ο Θεός. Και ένας επίσκοπος στη σύνοδο μέσα με φώναξε «Ναι, ανείς και Αυγουστίνε».
Λοιπόν, ταύτα, παρακαλώ να με ζητώ, προσεύχεστε για τα παιδιά σας, προσεύχεστε για τους συζύγους σας, προσεύχεστε για τα σχολεία μας, προσεύχεστε για τους δικαστά μας, προσεύχεστε για τους αρχοντάς μας, προσεύχεστε τους στρατιώτες μας που φυλάνε πάνω τα φυλάκια της αιωνίου πατρίδος και κοντά σας προσευχές. Θυμηθείτε και τον Αυγουστίνο, τον επίσκοπο Φλωρίνης, να τον ισχύει ο Θεός τις τελευταίες του ημέρες της ζωής του, δεν είναι πάντα μαζί. Τώρα όλοι μαζί, ψάτη, υπερμάχο στρατηγό, όλοι μαζί. Έρχεστε τακτικά στα κηρύγματα που θα κηρύττουν εδώ οι ιεροκήρυκες εδώ της αδελφότητος και όπου υπάρχει κήρυγμα, ακόμα δεν κάνουμε, όπου ακούτε κήρυγμα με κύριο να πάτε, την άλλη Κυριακή αν θέλει ο Θεός, θα ομιλήσει ο Σωτηρόπουλος, ο κύριος Σωτηρόπουλος εδώ πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εδώ, τώρα, μου έχετε, τώρα βλέπετε εκρηκτικός είμαι, τώρα μου έρχεται μια ιδέα. Κύριε Κοταρίδη, έλα εδώ κύριε Κοταρίδη, έλα, διατάσσομαι κι εμείς. Έλα εδώ κύριε Κοταρίδη, φέρ τον εμπιέως εδώ. Πού έφυγε, μήπως έφυγε. Πού είναι ρε παιδί μου, μη φοβάσαι. Έφυγε. Να το, έλα πάνω, ανέβα πάνω. Μπορεί, ανέβα πάνω. Λοιπόν, τώρα να πούμε την αλήθεια. Είπαμε τα προτερήματά του, να πούμε και κάτι. Έχει και λίγο διπλωματία. Δεν τον κατηγορώ, διότι έχει ανάγκη διπλωματίας. Και είναι αγαπητός και χάρη σε αυτό δεν αφήσαμε τις αρκούδες των τυράννων να χοροπηδήσουν μέσα στην πλατεία. Σε αυτούς οφείλαμε. Αλλά έχει αμαρτία, διότι έλαβε τα μέτρα του και δεν μας αφήκε να μπούμε μέσα στο γήπεδο. Που αν μπαίνουμε στο γήπεδο, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δεν θα μείνουν ρουθούνι μέσα εκεί πέρα. Λοιπόν, έχεις τίποτα άλλο. Άντσο, φοβάσαι, μήπως φοβάσαι. Όχι, με τη γυναίκα. Να φας, άντσο, κάτσε. Τώρα φεύγω τώρα το πατέρα. Λοιπόν, όλοι μαζί. Το σταυρό σας κανονικά. Η φωνή σας μέχρι τα άστρα του ουρανού. Όλοι μαζί, διευχών τον Αγίο Πατέρα ημών. Καλή αντάμωση ή εδώ στη γη ή στην αιωνιότητα.
μία ανακοίνωση. Όποιος έχει το αυτοκίνητο TAP-TAP-4261 ή απρόσιτη αυτός, να πάει γρήγορα να το πάρει, γιατί έχει κλείσει κάποιο καράζι.